Λίντα, πριν από λίγα λεπτά η αστυνομία εισέβαλε στην Πανεπιστημίουπολη, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες. Και βλέπουμε εμείς εδώ τις εικόνες. Ακριβώς. Είναι live αυτή τη στιγμή, 3 η ώρα το πρωί εκεί πέρα. Έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν πάρα πολλές φορές τα τελευταία 24 ώρες. Τώρα κατάφεραν, μπήκαν μέσα, έχουν σηκώσει τα κυκλειδώματα, έχουν διαλύσει τους καταβλισμούς όσων έχουν κατασκηνώσει εκεί πέρα υπέρ της Παλαιστίνης, έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις παρά τις προειδοποίησεις όλο αυτό το τελευταίο διάστημα σε πολλά πανεπιστήμια, κυρίως όμως και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Οι φοιτητές δεν άκουσαν τις συστάσεις και τις προειδοποίησεις για διορία, για τελευταία διορία προκειμένου να αποχωρήσουν. Οπότε τώρα έχουμε τις πρώτες συλλήψεις στον χώρο της Πανεπιστημίου. Πολύ πρόκειται για πολύ μεγάλη εξέλιξη. Αυτή την ώρα επίσης υπάρχουν συλλήψεις σε δεκάδες πανεπιστήμια. Πριν 24 ώρες γίναν συλλήψεις αρκετές και στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, στο Hamilton Hall. Είχαν καταλάβει φοιτητές τον ιστορικό χώρο που είχαν γίνει και διαδηλώσεις το 1968 για το πόλεμο του Βιετνάμ. Ωστόσο, διέλυσαν το συγκεντρωμένο πλήθος εκεί πέρα. Να αναφέρουμε τώρα επίσης ότι 1.600 συλλήψεις έχουν γίνει μέσα στον τελευταίο μήνα, τον Απρίλιο. Έχουν φουντώσει, έχουν πάρει μορφή χιονοστιφάδας αυτό το αντιπυρηνικό σύστημα στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Τώρα, να αναφέρουμε αυτή η τελευταία εξέλιξη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον πρόεδρο Biden, καθώς οι φοιτητές τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση με τις απαιτήσεις τους. Απαιτούν να αποσυνδεθούν οι εταιρείες, τα πανεπιστήμια από τις εταιρείες που χρηματοδοτούν το Ισραήλ. Αυτό το πράγμα τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, να αναφέρει ότι όλη αυτή η κατάσταση το μόνο που κάνει γίνεται για να αποσπάσει το πραγματικό πρόβλημα που είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα. Και θα παρακολουθούμε βεβαίως το θέμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Άννα Μαρία.